Σταμάτησε να βρέχει, έλα. Ρε ζωή. Κοίτα. Το ουράνιο τόξο οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός. Το φως του ήλιου που φτάρει στη γη περιέχει φωτόνια τα οποία μεταφέρουν διάφορα ποσά ενέργειας και μάλιστα με όλες τις τιμές ενέργειας που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, περιέχει φωτόνια που αντιστοιχούν σε όλα τα χρώματα και όχι μόνο. Έτσι, όταν περάσει από ένα πρίσμα που στην περίπτωση του ουράνιου τόξου είναι οι σταγόνες της βροχής, βλέπουμε όλα τα χρώματα. Οκ, okay, αλλά τι ακριβώς είναι τα φωτόνια. Και τι ακριβώς είναι η διάθλαση. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για το φως. Το φως. Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή η μετάδοση στο χώρο ενός μαγνητικού και ενός ηλεκτρικού πεδίου οι επιστήμονες δυσκολεύτηκαν και δυσκολεύονται ακόμα να καταλάβουν τη φύση του φωτός. Για πολλά χρόνια ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα επιστημόνων υποστήριζε ότι το φως είναι κύμα και η άλλη ομάδα ότι το φως είναι σωματίδια, δηλαδή φωτόνια. Τελικά σήμερα δέχονται ότι το φως είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι και κύμα και σωματίδιο. Και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Γι' αυτό λέμε ότι το φως έχει διπλή φύση συμπεριφέρεται σαν κύμα κυρίως όταν διαδίδεται στο χώρο και ως σώμα ή αλλιώς φωτόνιο κυρίως όταν αλληλεπιδρά με την ύλη. Φοβερό! Το φως ταξιδεύει στο κενό ή στον αέρα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Το φως του ήλιου χρειάζεται μόλις 8,5 περίπου λεπτά για να φτάσει στη γη, γιατί διανύει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Απίστευτο! Σας είπα, είναι η πιο μεγάλη ταχύτητα στη φύση. Και σκεφτείτε ότι το φως των μακρινών αστεριών χρειάζεται χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Και τότε λέμε ότι αυτό το αστέρι απέχει χιλιάδες ή εκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή, όταν κοιτάζουμε ένα μακρινό αστέρι... Βλέπουμε μια εικόνα που δημιουργήθηκε πολύ πιο παλιά από τη στιγμή που κοιτάμε. Φοβερό! Όταν το φως που ταξιδεύει σε ένα οπτικό μέσο συναντήσει την επιφάνεια ενός άλλου οπτικού μέσου ή αλλάξει μέσο διάδοσης, ένα μέρος του ανακλάται όπως θα συνέβαινε αν ήταν ρεύμα σωματιδίων, σαν να ήταν μία σειρά από μικρές μπάλε. Αν πέσει πάνω σε μια λία επιφάνεια, αντανακλάται άμεσα. Όταν όμω η επιφάνεια στην οποία προσπίπτει δεν είναι λεία, δηλαδή έχει μικροσκοπικά εξογκώματα, βαθουλώματα, τότε κάθε φωτόνιο ανακλάται σε διαφορετική διεύθυνση ανάλογα με την κλίση τη μικροσκοπική επιφάνεια στην οποία προσπίπτει. Το φαινόμενο τη διάχυση είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχε η διάχυση, θα βλέπαμε μόνο τα αντικείμενα τα οποία θα φωτίζαμε άμεσα. Η διάχυση είναι διαφορετικό φαινόμενο από τη διάθλαση, στην οποία οφείλεται το ουράνιο τόξο, έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά. Όταν το φω που ταξιδεύει στο κενό ή στον αέρα περάσει σε άλλο υλικό, όπω παραδείγματο χάρη το νερό, η ταχύτητά του μειώνεται και η κατεύθυνσή του αλλάζει. Το φαινόμενο τη συμβαίνει επειδή το φω ταξιδεύει γρηγορότερα στο κενό από ό,τι σε κάποιο άλλο μέσο, όπω το νερό. Ακριβώ. Ελάτε να δούμε κάτι άλλο. Το φω πέφτει στα μάτια μα και στη συνέχεια οδηγείται στον εγκέφαλό μα. Έτσι δημιουργούνται οι εικόνε που βλέπουμε. Δηλαδή τα μάτια είναι σαν να συγκεντρώνουν το φω. Και ο εγκέφαλο μα το επεξεργάζεται. Ακριβώ. Το θέμα είναι πω ακόμα η επιστήμη δεν έχει αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο πολύπλοκο μηχανισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου και μετατρέπει τα σήματα που λαμβάνει σε εικόνε. Κοιτάξτε, βγήκε ο ήλιο.